αγωνιστική ώρα ουσιαστικά με έμπειρους παίκτες, θεωρητικά κορμός, οι εντυπώσεις δικές σας από την εικόνα της ομάδας. Εντάξτε, ήμασταν μια αμυντική συμπεριφορά πάρα πολύ καλή. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία είναι λίγο πιο έτοιμη από εμάς, αλλά είμαστε καλά και εμείς όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Δεν δημιουργηθήκαν προβλήματα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, οποίες φταίγαμε εμείς καθαρά, δίνοντας την μπάλα στον αντίπαλο χωρίς λόγο. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών, περισσότερο όσον αφορά την αμυντική μας συμπεριφορά. Όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, μπορούμε να παίξουμε πολύ πιο απλά, μπορούμε να παίξουμε πολύ πιο γρήγορα και δεν το κάνουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Το να κτίσεις είναι ακόμα πιο δύσκολο από το να γκρεμίσεις. Και εμείς θα επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα, γιατί τα επίσημα παιχνίδια έρχονται σύντομα και πρέπει ως το δυνατόν πιο γρήγορα να είμαστε έτοιμοι. Οι παίκτες σας χάρηκαν πολύ τον γκολ που έβαλαν, πανηγύρισαν, ήθελαν να κερδίσουν. Είναι και αυτό ένα μάθημα σε ένα φιλικό παιχνίδι, δεν είναι? Και ειδικά σε ένα τέτοιο επίπεδο. Κοιτάξτε, αυτό έλειπε, να μην θέλουν να κερδίσουν. Τι, άμα θέλουμε να χάσουμε, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Και γιατί δουλεύουμε? Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και οι συνθήκες. Σε αυτό το γήπεδο είναι πολύ δύσκολο να κάνεις λάθος. Και όταν θες να παίξεις ποδόσφαιρο όπως θέλουμε εμείς, είμαστε μια ομάδα που το ζητάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Όταν δεν υπάρχει ο αγωνιστικός χώρος ο κατάλληλος, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Και η προσπάθεια των παιδιών είναι πάρα πολύ δύσκολη σε όλους τους τομείς. Και στην αμυντική συμπεριφορά, αλλά και περισσότερο στην επιθετική. Αυτό το γήπεδο είναι για να παίξει ποδόσφαιρο. Η Ίντερ πάντως δεν θα έχει καμία σχέση με όλες τις ομάδες που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Είναι για το τελευταίο φιλικό. Εσείς πού το γνωρίζετε αυτό? Τους είδατε? Ως επίπεδο ομάδας. Εντάξει, αυτή την περίοδο δεν ξέρω σε τι κατάσταση μπορεί να είναι μια ομάδα. Εάν ήταν αρχές πρωταθλήματος, θα γνωρίζαμε και θα λέγαμε έχεις δίκιο ή όχι. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πώς θα έρθει ο αντίπαλος και πώς θα είμαστε εμείς. Εμείς τώρα μπήκαμε σε μια περίοδο που πρέπει να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα. Ακόμα δεν έχουμε μπει σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας. Και θα δούμε την ομάδα λίγο καλύτερα. Στο τελευταίο 25 λεπτό είδαμε αρκετές κλωτσιές, χτυπήματα από τους αντιπάλους, με τους παίκτες σας να μην απαντούν. Νομίζω ότι και αυτό είναι κέρδος, ε? Και όχι μόνο. Είπαμε ότι φέτος δεν θα ασχοληθούμε με άλλα πράγματα εκτός από το παιχνίδι. Και χαίρομαι που το βλέπετε κι εσείς και το βλέπει και ο κόσμος. Είπα, θα σταματήσουν οι δικαιολογίες. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο με ποδόσφαιρο. Και αυτό κάνουμε. Το αν αναγκάζονται οι αντίπαλοι να παίξουν δυνατά ή καμιά φορά αντιαθλητικά, αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο εμείς. Η τοποθέτηση του Σαλπικίδη στα αριστερά ήταν αναγκαστική, είναι μια σκέψη την οποία κάνατε εσείς? Δεν είναι θέμα αυτό. Ο Σαλπικίδης δεν έπαιζε έξτρα. Δεν είναι έτσι. Είναι πολλά τα πράγματα που ζητάμε από τα παιδιά. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αν μπορούμε να τα πείσουμε τα παιδιά ότι πρέπει να γυρίσουμε, τότε θα είμαστε πολύ καλύτερα. Επειδή προφανώς δεν έχετε αριστερό εξτρέμ, ο οποίος είναι... να περιμένουμε να πάρετε κάποιον ή θα... Ποιος δεν είναι αριστερό εξτρέμ? Ο Σαρπικίδης. Το Φακούντο τι είναι? Αριστεροπόδαρος δεν είναι? Ο Μάρτας δεν είναι αριστεροπόδαρος? Μην μου λέτε, παιδιά, τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ. Τέλος πάντων, να περιμένουμε κάποια προσθήκη ή θα πάει έτσι όπως είναι με τους παίκτες που ήδη έχετε? Με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε. Και η Μπαρτσελόνα θέλει ένα καλό παίκτη. Αν το βρούμε, θα τον πάρουμε. Απλά πράγματα. Κόουτς, έχετε δηλώσει πολλές φορές ότι θέλει να μην ανησυχεί. Αναφέρεστε στη σημερινή πολύ καλή εικόνα ή και σε κάτι καλύτερο? Όχι, αναφέρομαι στη γενική προσπάθεια που γίνεται εδώ. Εμένα τα αποτελέσματα δεν μου λένε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε η εικόνα μου λέει τίποτα. Δουλεύουμε και γνωρίζουμε. Εδώ ο κόσμος βλέπει ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, ενθουσιάζεται. Α, πολύ καλή ομάδα. Μετά βλέπει ένα παιχνίδι άλλο. Η ομάδα θέλει 10 μεταγραφές. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς δουλεύουμε για να είμαστε καλά στις 21 του μηνός. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Να είστε καλά, παιδιά.